Το μόνο που μπορώ να τους υποδείξω τις μεταρρυθμίσεις, μήπως ζητήσουν συγγνώμη και συμμορφωθούν. Η πορεία της Ένωσης Κεντρών είναι αυτόνομη. Δεν συνεργάζομαι με αυτούς που 40 χρόνια ταλαιπώρησαν σε τέτοιο βαθμό και βασάνισαν την Ελλάδα. Είναι στο χέρι τους να σχηματίσουν την κυβέρνηση. Με τις μεταρρυθμίσεις της Ένωσης Κεντρών που σώζουν τη χώρα. Είναι στο χέρι τους πάλι να μην αδιάλακουν και να την καταστρέψουν. Όμως να ξέρουν, εάν συνεχίζουν μια πολιτική ύφεση και καταστροφή της χώρας, θα οδηγηθούν στα δικαστήρια αυτοί που ζητούν την ψήφο τώρα στον Αντένα και στο Μέγα, παρελάβοντας ηλικίως. Θα οδηγηθούν στα δικαστήρια, εάν συνεχίσουν με άκρωτες μεθόδους να βασανίζουν την Ελλάδα.